Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάννης, βρίσκομαι στην IFA 2019 στο περίπτερο της Samsung και φυσικά έχει μια μεγάλη ουρά εδώ πέρα για όσους θέλουν να δουν επιτέλους για πρώτη φορά από κοντά και να το περιεργαστούν το Samsung Galaxy Fold. Είναι η πρώτη φορά που είναι η συσκευή της Samsung για αναδιπλούμενη διαθέσιμη στο κοινό να τη δει από κοντά. Φυσικά όπως θα θυμάστε έχει ανακοινωθεί μήνες πριν, ήμασταν πολύ κοντά σε ένα λανσάρισμα. Τα πρώτα reviews αποκάλυψαν κάποια προβλήματα που είχε η συσκευή στη σχεδίασή της, τα οποία όμως μετά την ανάκληση της Samsung δεν λανσαρίστηκε ποτέ στην αγορά, δεν έφτασε ποτέ στα καταστήματα το Fold. Διορθώθηκαν τα μικροπροβλήματα αυτά και πλέον έχω στα χέρια μου την τελική ή έστω μία σχεδόν τελική version της συσκευής, η οποία θα απολείται μόνο σε μαύρο και silver χρώμα, όχι στα μπλε και πράσινα τα εντυπωσιακά που είχαμε δει στα πρώτα, στις πρώτες φωτογραφίες και τα πρώτα renders. Λοιπόν, αυτό είναι το Samsung Galaxy Fold. Πάμε να πούμε μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά πολύ γρήγορα. Αν και τα έχετε διαβάσει, τα ξέρετε σίγουρα, αλλά μιας και είναι το πρώτο μας hands-on, από τα πρώτα ελληνικά hands-on που γίνονται στην συσκευή αυτή. Έχουμε λοιπόν μια Super AMOLED οθόνη 4,6 ιντσών στο εμπρός μέρος του Galaxy Fold, η οποία έχει ανάλυση 720p ουσιαστικά. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν κανονικό smartphone εδώ, όπως βλέπετε, Android smartphone, τρέχει Android 9 Pie και στο εμπρός μέρος διαθέτει και μια selfie κάμερα των 10 megapixels. Το πάχος του διπλωμένου είναι 15,5 χιλιοστά. Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται εδώ στην πλευρά. Δεν είναι in-screen δυστυχώς, αλλά ήταν και κάτι δύσκολο. Υπάρχουν και άλλα θέματα προτού φτάσουμε σε ένα τέτοιο τηλέφωνο. Βλέπετε εδώ πώς είναι ο μηχανισμός αναδίπλωσης και η συσκευή αναδιπλωμένη. Διπλά στέρεο ηχεία, Type-C θύρα. Εδώ είναι το σύστημα αναδίπλωσης και αν ανοίξω λοιπόν τη συσκευή, συμβαίνει αυτό, συμβαίνει μία οθόνη 7,3 ιντσών Dynamic AMOLED, η οποία έχει ανάλυση μεγαλύτερη από 1080p, αλλά αντίστοιχη, και εδώ φαίνονται όλες οι δυνατότητες του Fold. Εδώ βλέπετε βέβαια στο κέντρο ότι είναι ορατή η ένωση, ας το πούμε έτσι, των δύο τμήματων της συσκευής και είναι και αισθητή με το χέρι, αλλά πολύ ελαφρώς. Νιώθω ένα μικρό κενό, σαν ένα μικρό αυλάκι εδώ να διαπερνά τη συσκευή, να διατρέχει τη συσκευή. Όμως σίγουρα είναι αρκετά καλύτερα από την πρώτη version της συσκευής. Έχει τοποθετηθεί και το διαβόητο πλέον screen protector, αυτό που αρκετοί έβγαζαν και θεωρούσαν ότι μπορούσε να αφαιρεθεί και φυσικά χαλούσε τη συσκευή. Δεν έχει αφαιρεθεί, εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά οι άκρες το έχουν μπει μέσα στα bezels, μέσα από τα bezels, μέσα από το πλαίσιο, οπότε δεν υπάρχει τρόπος να το αφαιρέσω αν θέλω. Το Galaxy Fold έχει το Snapdragon 855 στο εσωτερικό, το έχει 12 GB RAM, 512 GB αποθηκευτικού χώρου μη επεκτάσιμου μέσω microSD και θα μου πείτε τι μπορώ να κάνω με μια τόσο μεγάλη οθόνη, η οποία μάλιστα δεν έχει και widescreen aspect ratio, είναι σχεδόν τετράγωνη. Μπορείτε λοιπόν να επιδοθείτε σε multitasking πάρα πολύ άνετα, έτσι επιλέγει η Samsung να αξιοποιηθεί η συσκευή της. Τυπικό Android interface, εδώ υπάρχει ένα κενό το οποίο στεγάζει τις κάμερες, δύο από τις κάμερες της συσκευής, οι οποίες έχουν ανάλυση 8 και 10 MP. Να πούμε επίσης ότι είπαμε άλλη μια κάμερα υπάρχει εδώ και τρεις κάμερες, μια τριπλή κάμερα υπάρχει στο πίσω μέρος με αισθητήρες 12, 12 και 16 MP, ο 16 είναι ultra wide, οι άλλοι δύο είναι wide και telephoto. Δυνατότητες φυσικά τυπικές 4K βίντεο, 960fps slow motion βίντεο. Πάμε όμως να δούμε το multitasking για το οποίο σας είπαμε. Μπορώ λοιπόν να ανοίξω ένα browser και αν θέλω να τρέξω άλλη μια εφαρμογή, κάνω swipe προς τα αριστερά από τη δεξιά πλευρά της συσκευής και μπορώ για παράδειγμα να ανοίξω και το YouTube, το οποίο YouTube μπορεί να συνδυαστεί και αυτό. Αν κάνω πάλι swipe, θέλω να ανοίξω και την gallery. Στην gallery λοιπόν μπορούμε να τρέξουμε δύο εφαρμογές στο δεξί μέρος της συσκευής και μία εφαρμογή σε μεγαλύτερο μέγεθος σε αυτό το μέρος της συσκευής, ενώ μπορώ να κάνω καταβούληση, resize των εφαρμογών των παραθύρων, μάλιστα μπορώ να τα ξανακλείσω εάν το θέλω, ή μπορώ να ανοίξω και μια τέταρτη εφαρμογή στο κέντρο σαν pop-up, όπως μπορείτε να δείτε εδώ.
Και φυσικά ανά πάσα στιγμή μπορώ να γυρίσω σε full screen mode οποιαδήποτε εφαρμογή θέλω, σε landscape, σε portrait, χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι το Galaxy Fold. Η κατασκευή του είναι πολύ ποιοτική στο χέρι. Το βάρος του δεν είναι υπερβολικό, είναι βέβαια 250 γραμμάρια σχεδόν, αλλά για μια τέτοια συσκευή νομίζουμε είναι ανοιχτό το βάρος. Και το κύριο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό, το έξω από τα ισχυρά specs φυσικά, μπαταρίες 4200 και κάτι μιλιαμπερόρες για την 4G έκδοση. Αυτή όμως που κρατώ στα κυρία μου είναι η 5G έκδοση και έχει μπαταρία 4300 και κάτι μιλιαμπερόρες. Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 15W, ασύρματη φόρτιση 15W. Έχει λοιπόν πάρα πολλά καλούδια πάνω και από πλευρά συνδεσιμότητα στα πάντα, αλλά είναι αυτή η οθόνη που περιμέναμε καιρό να τη δούμε, να την απολαύσουμε, να πιάσουμε την συσκευή στα χέρια μας και να δούμε πραγματικά πώς είναι ένα τελικό μοντέλο, ένα τελικό foldable μοντέλο όπως αυτή η υλοποίηση Samsung, το οποίο φυσικά ελπίζουμε να δούμε σύντομα και στα καταστήματα. Δεν ξέρουμε φυσικά για την Ελλάδα τι θα ισχύσει για την Ελλάδα και πότε, αλλά το περιμένουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, στους επόμενους μήνες, να λανσαριστεί στην Κορέα, στην Αμερική και σε άλλες χώρες του κόσμου. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα βίντεο τεχνολογίας από την IFA 2019.